Θα πάμε σε φαρμακοποιό, θα πάμε στην πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Φαρμακοποιών Κοζάνη, στην κυρία Δερβενιωτάκη. Καλησπέρα, κύριε Δερβενιωτάκη. Καλησπέρα σας. Υπάρχει λοιπόν από σήμερα αυτή η έναρξη της διαδικασίας που μπορεί να καθυστερήσει λίγο να ανοίξει η πλατφόρμα από ό,τι ακούγεται. Ποια στοιχεία μπορούμε να δώσουμε, τι πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που ενδιαφέρονται να κάνουν το εμβόλιο των μεγάλων ηλικιακών ομάδων? Ναι. Από αύριο, όπως είπαμε, και εκτός απρόπτου, εφόσον λειτουργήσει και σωστά η πλατφόρμα, θα μπορούν τα άτομα άνω των 85 ετών να εγγραφούν στο σύστημα και αυτό μπορεί να γίνει βέβαια και με τη δική μας βοήθεια. Στο φαρμακείο μπορεί να προσέλθει ο πολίτης και δίνοντάς μας το άμκα του, μπαίνουμε εμείς στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους δικούς μας και ελέγχουμε τα διαθέσιμα ραντεβού που υπάρχουν για τον εν λόγω ασθενή ή πολίτη. Και είναι μια πολύ απλή διαδικασία και φυσικά εμείς βρισκόμαστε εδώ να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και μπορούμε να τα κάνουμε όλα, φαντάζομαι να είναι απλή διαδικασία και για μας να μην υπάρχουν προβλήματα και να γίνουν όλα μέσα από το φαρμακείο. Οι πολίτες εκτός από το να κάνουν τον προγραμματισμό μέσω των φαρμακείων μπορούν να αντλήσουν και πληροφορίες για τους εμβολιασμούς από τους φαρμακοποιούς, έτσι? Ναι, βέβαια. Ήδη έχουμε εκπαιδευτεί και έχουμε λάβει τις τελευταίες πιο έγκυρες ενημερώσεις και πληροφορίες για τα εμβόλια που κυκλοφορούν, κυρίως για το εμβόλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, της Pfizer, αλλά και για αυτά που θα έρθουν μετά. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ασφαλές και αποτελεσματικό το εμβόλιο. Και το συζητάμε και με τον κόσμο αυτό, λύνουμε τυχόν απορίες του. Ναι, το ρωτάω γιατί φαντάζομαι θα δέχεστε και θα δεχτείτε και τις επόμενες μέρες περισσότερες ακόμα απορίες πολιτών που θα πούν ότι εγώ έχω μια αλλεργία, τι να κάνω, ή εγώ έχω ένα αυτοάνοσο, ή εγώ έχω μια ευπάθεια. Ναι, βέβαια στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις ο ασθενής οφείλει να το συζητήσει και με τον προσωπικό του γιατρό. Ωστόσο οι αντενδείξεις οι πραγματικές είναι πολύ λίγες. Mm. Είναι κυρίως για αναφυλαξία, όχι τόσο για μια απλή αλλεργία. Ναι. Στην απλή αλλεργία, όπως εμβολιάζονται και για τη γρήπη, κατά 99% θα εμβολιαστούν και για τον κορονοϊό. Απλά ο εμβολιασμός αυτός θα γίνει με μεγαλύτερη προσοχή στο εμβολιαστικό κέντρο. Μάλιστα. Κώστα. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να μετατοπίσει το ραντεβού που θα βγει ηλεκτρονικά, εάν έχει κάποιο προσωπικό κόλλημα, και πρέπει να το κάνει μέσα σε 3 μέρες πριν αποδεχτεί το ραντεβού, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι? Ναι, ακριβώς. Μπορεί να το αλλάξει, βέβαια. Επειδή ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει άμεσα όσο το δυνατόν γίνεται, καλό είναι να μην αλλάζουμε τα ραντεβού. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε και μετά ποια θα είναι η επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία. Βέβαια στην ανάγκη, ναι, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Άρα η συμβουλή... Να αλλαχθεί, αλλά τουλάχιστον 3 μέρες πριν. Άρα η συμβουλή είναι σε όσους είναι στην άλλη συνταγογράφηση να περιμένουν τους έρθει μήνυμα και σε όσους δεν είναι να κάνουν τη διαδικασία οι ίδιοι άμεσα, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Βέβαια και όσοι είναι γραμμένοι στην ΑΕΛΗ, εφόσον έρθει το μήνυμα, θα χρειαστεί, από όσο μας ενημέρωσαν, κάποια επιβεβαίωση με από πλευράς ναι. του πολίτη. Σωστό, σωστό. Και όποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή την επιβεβαίωση ηλεκτρονικά, μπορεί πάλι να απευθυνθεί σε εμάς τα φαρμακεία. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά.